είμαι ο Δημήτρης Λαβινίδης, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας της Αθηνής. Μαζί με την Επιτροπή Προστασίας του ΣΕΙΣΟΥ, είμαστε δύο σύλλογοι που έχουν κάνει την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 2020. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και άλλη μία επόμενη αναβολή του δικαστηρίου, δυστυχώς. Παρότι το έργο έχει ξεκινήσει, παρότι δεν υπάρχουν οι ανάλογες μελέτες που χρειάζονται, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να ενημερωθεί ο κόσμος για να προστατευτεί το δάσος. Το δάσος έξω κινδυνεύει, έχει χάσει 2.000 δέντρα από το φάγωμα και μην ξεχνάμε την καταστροφή που έπαθε το ελληνικό, που είχε καεί σχεδόν το 45%. Με την κατασκευή του flyover, ποια είναι η περαιτέρω καταστροφή που λέτε? Το flyover μπαίνει μέσα στο δάσος, θα γίνει ένα τεράστιο εργοτάξιο. Θα κατασκευαστούν μέσα στο ΣΕΙΣΟΥ δύο μεγάλα εργοτάξια, κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, και η γέφυρα περνάει και κοντά από τους οικισμούς, κρυονέρι που θα την πολύ καπηλαία, αλλά μπαίνει και μέσα στο δάσος περίπου 250 μέτρα. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, μπορεί να είναι 80 με 100 στρέμματα, αλλά θα κοπούν περίπου 10.000 δέντρα από την υπολογή. Και όταν θα μπουν τα σχήματα μέσα, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα και με τη μεταφορά των προϊόντων από τις σκαφές, αλλά και με τα μηχανήματα, και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι ότι θα πέσουν τέσσερις γέφυρες στην πόλη, στο ΣΕΙΣΟΥ, και στον Άγιο Παύλο και στην Περεβού, στο Πανόραμα, στην Πηλαία. Δρόμοι αυτοί θα αποκοπούν, οπότε θα υπάρχει και μεγάλο θέμα των πυροσβεστικών οχημάτων. Σε περίπτωση πυρκαγιάς να έχουν άμεση επέμβαση. Εμείς οι δρομείς, οι ποδηλάτες, οι πεζοπόροι θα αποκοπούμε από το δάσος, δεν θα έχουμε πρόσβαση. Η πόλη θα αποξενωθεί από το δάσος και το δάσος μας είναι ο πνεύμονας της πόλης. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς.